Να πω βέβαια ότι μολονότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση ολοκλήρωσης της επικαιροποίησης και της εμβάθυσης του προγραμματικού μας λόγου στην κατεύθυνση όχι του προτείνουμε και διεκδικούμε από κάποιον άλλον, αλλά του δεσμευόμαστε για συγκεκριμένες δράσεις την επαύριο των εκλογών που θα είμαστε κυβέρνηση. Είναι φυσικό, λέω, ότι παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση επικαιροποίησης και εμβάθυσης, προφανώς έχουμε ένα πρόγραμμα. Η τελευταία δημόσια συνολική παρουσίαση έγινε πριν από 2 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν πάρα πολλές παρεμβάσεις στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, εκτός κοινοβουλίου, προγραμματικών τοποθετήσεων και δράσεων από την πλευρά μας. Και σε αυτή τη φάση ακριβώς εμείς θέλουμε να τονίσουμε ακριβώς ότι η ουσία αυτού που λέμε εμείς ως σχέδιο για τη χώρα συναρτάται από 2 πράγματα. Το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Επομένως, τα ζητήματα του προγράμματος και των συμμαχιών των συνεργασιών, οι 2 αλληλένουν τα προβλήματα. Σε αυτή τη φάση μιλάμε για πρόγραμμα το οποίο είναι η βάση για οποιαδήποτε κοινωνική και πολιτική συμμαχία. Το πρόγραμμά μας. Το συζητάτε το πρόγραμμα κανέναν. Θέλω να πω, είναι αδιαπραγμάτευτο, διότι οι συμμαχίες γίνονται, ακούς και τον άλλον. Άκου την πρότασή μου. Πολύ σωστά. Και τα λοιπά. Αν μου λέτε εσείς αυτό το πρόγραμμα, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Ότι εμείς από την πλευρά μας προσερχόμαστε σε μια προσπάθεια για συμμαχική συνεργασία. Προσπάθεια είναι λογικό να έχουμε κάποιες προγραμματικές θέσεις. Και μάλιστα τοποθετήσεις επί των κεντρικών ή αν θέλετε των καυτών προβλημάτων της συγκυρίας. Τι θα γίνει με τη φορολογία. Θα καταργήσουμε τον έμφυα. Τι θα γίνει με το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Πώς θα γίνει η διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Πώς θα υπάρξει ρευστότητα της αγοράς. Πώς θα καμφθεί η ανεργία. Τι θα γίνει με την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτά τα ζητήματα είναι λογικό να έχεις κάποια θέση, όχι με την έννοια της ακαμψίας. Ούτε καν για μας δεν υπάρχει ακαμψία. Δηλαδή, οι θέσεις μας από τα πράγματα και οι προγραμματικές μας επεξεργασίες είναι λογικό με βάση τις εξελίξεις, με βάση τις απόψεις που ακούμε, με βάση τις γνώμες των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών τάξεων της ελληνικής οικονομίας να έχουν βελτιώσει κλπ. Δηλαδή, αυτές τις μέρες, όπως γνωρίζετε, είχαμε πάρα πολλές επαφές πέραν των άλλων με εκπροσώπους, θα έλεγα, του επιχειρηματικού κόσμου. Έτσι, του επιχειρηματικού κόσμου, με τον κύριο Μίχαλο, επικεφαλής της Ενώσεως των Επιμελητηρίων, με την ΓΕΣΕΒΕ, τη Γενική Συνομοσπονδία των Εμπόρων, των Βιοτεχνών και Επαγγελματιών, ακριβώς με τους εκπροσώπους ενός χώρου, του μεσαίου κοινωνικά χώρου, όπως λέμε, ο οποίος έχει ρημαχτεί εντελώς από τα μνημόνια και βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωση. Ναι, εκεί είναι φυσικό να ακούς πράγματα, να συζητάς κλπ. Επομένως, υπάρχουν οι θέσεις. Εμείς πρέπει να ξέρουμε. Εάν, ας πούμε, το αφορολόγητο, λέω τώρα, βεβαίως, είναι στις 300.000 για τα εκείνη, δεν θα έρθει μεθαύριο στο όνομα της ευκαμψίας και το κάτι 100. Όχι, δεν είπα αυτό. Εμείς, όπως ξέρετε, και μπορώ να σας το πω και από το διότι έχω την ευθύνη του συντονισμού της Επιτροπής Προγράμματος τον τελευταίο χρόνο, να σας πω ότι σε αυτά τα καυτά ζητήματα που και εσείς θίξαμε, εμείς είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καταργηθεί ο έμφυα. Ο έμφυα δεν είναι. Να μην υπάρχει φόρος για τα κίνητα. Να καταργηθεί. Να σας πω γι' αυτό. Να καταργηθεί ο φόρος αυτός. Ένα. Είναι άδικος, όπως είπατε κι εσείς, για 1, 2, 3 λόγους και δεν είναι λάθος. Ας μου επιτρέψει ο κύριος Κωστόπουλος να πω, ας μου επιτρέψει να πω ότι δεν είναι λάθος. Γιατί εδώ τον παιδεύανε, κύριε Κωστόπουλε, τον έμφυα επί χρόνια. Μετά από πολλές παλινοδίες τον ψηφίσανε τα τέλη του Δεκέμβρη του 2013. 7 μήνες κάναν να φέρουν τα καθαριστικά. 7 μήνες δεν είδανε τα λάθη. 7 μήνες. Μετά μιλάνε για καθαριστικά τον Ιούλιο, βλέπουν τι συμβαίνει, λένε, βγαίνει ο Βενιζέλος αρχές Αυγούστου, το πάει για τέλος Αυγούστου, μετά τέλος Σεπτεμβρίου και έχει ο Θεός. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ας είναι. Λέω ότι από τη δική μας πλευρά λοιπόν τοποθετιόμαστε σε ζητήματα της τρέχουσας συγκυρίας πρώτα απ' όλα, είπα για τον έμφυα. Εμείς θεωρούμε ότι το βασικό αντικείμενο φορολόγησης, η λογική δηλαδή του φορολογικού συστήματος στο οποίο εμείς δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα φορολογικό σύστημα απλό, σταθερό και αξιόπιστο αποτελεσματικό, η βασική του λογική είναι ότι φορολογούμε το εισόδημα. Τι βγάζεις, τι σου φέρνει το χωράφι, το σπίτι, ο μισθός, το μαγαζί σου, αυτό το εισόδημα φορολογείται. Αυτή είναι η βασική μας λογική. Προβληματιζόμαστε αν πρέπει. Στην μεγάλη ακίνητη περιουσία, επαναλαμβάνω μεγάλη με όριο πολύ ψηλό, να υπάρχει μια επιβάρηση. Αλλά η βασική μας λογική, η βασική μας φιλοσοφία είναι ότι αυτό που φορολογείται είναι το εισόδημα.
Είναι το εισόδημα. Δεν έχω δηλαδή ένα πίνακα σπίτι μου, τον οποίο τον έχω αγοράσει, έχω ομολογηθεί γι' αυτό και κάθε χρόνο θα μου τον φορολογούνε. Ή έχω ένα χωραφάκι που κληρονόμησε η γιαγιά μου, ας πούμε, στο χωριό ή η νόνα μου στην Κεφαλονιά και θα μου πούνε, ας πούμε, να μου το φορολογήσουν. Προς Θεού, δεν μιλάμε περί αυτού. Ναι, αλλά θα λείψουν λεφτά. Παρακαλώ. Θα αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα. Σήμερα, κύριε. Και εσείς χρειάζεται και πρόσφατα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σήμερα, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα που βάζει ο κόσμος. Το γνωστό που θα βρεθούν τα λεφτά, ιδιαίτερα σε μια. Για όλους το που θα βρεθούν τα λεφτά. Βεβαίως. Ναι. Σήμερα, κύριε Λυριτζή, η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθήσει, την έχουμε κρίνει, δεν χρειάζεται να την ξαναπούμε ποια είναι, από το κακό στο χειρότερο, έχει φέρει τα δημοσιονομικά σε μια κατάσταση που έχουμε περίπου 70-70 δισεκατομμύρια έσοδα δαπάνες. Άρα, όποιος μιλάει, άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ για ελαφρύνσεις, και μιλάμε για τέτοιες, διότι έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Δεν γίνεται να μην έχεις άστεγους ανθρώπους και που δεν έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Μιλάμε στα οικονομικά για αύξηση του κατώτατου μισθού. Μιλάμε για τέτοιου είδους προλαφρύνσεις. Φυσικά, αυτό θα μειωθεί από τα έσοδα. Στην κατεύθυνση της κάλυψης, έχουμε πολλές φορές και στην Θεσσαλονίκη θα αναφερθούν, αλλά έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές, η κάλυψη αυτών των αναγκών που θα έχει να κάνει με τις ελαφρύνσεις που θα κάνουμε, πρώτον, από τη φοροδιαφυγή, δεύτερον, από τις λίστες που για τέσσερα χρόνια υπήρξε ερώτηση στις μέρες αυτές των βουλευτών της ΕΑΡ. Τι γίνεται, κύριε Μαυραγάνη, τι γίνεται, κύριε Χαρδούβελ, τι γίνεται, κύριε της κυβέρνησης, με τις λίστες, και μετά τέσσερα χρόνια που δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ, λέει ο κύριος Μαυραγάνης, απαντώντας στους βουλευτάς της ΕΑΡ, ότι το μελετάμε και βρισκόμαστε στον έλεγχο των υποθέσεων των διαφόρων ληστών, Λαγκάρ, Λουξεμβούργου κλπ. Τρίτον, τα ζητήματα του επανασχεδιασμού του επανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ. Επειδή μιλάμε συγκεκριμένα. Του επανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ. Οι χθεσινές εφημερίδες μιλάνε για το πάρτι που γίνεται, τη μίζα που πέφτει και σήμερα, τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος και σήμερα μέσω του ΑΕΔ. Του ΟΑΕΔ, εκατομμύρια ολόκληρα. Άρα, επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ, λάθρεμπόρια, χτύπημα των λαθρεμπορίων. Ο κύριος Σούρλας επανειλημμένος έχει μιλήσει για χορό δισεκατομμυρίων από το λαθρεμπόριο καυσίμων κλπ. Για να μην μιλήσω για κατοχικό δάνειο, ορισμένες ΜΚΟ ή τα διάφορα δάνεια που οι κύριοι του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου δίναν στους λαμπρεντιάδες ή και δίνουν ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια που πού τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ζητήματα κάκιστης διαχείρισης υπάρχουν. Για άμεσα, από εκεί και πέρα θα τελειώσω με αυτό. Ελάτε, και με συγχωρείτε για την πολυλογία. Ναι. Μια κουβέντα μόνο να πω. Ξέρουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε για να υπάρξει κανονική κατάσταση, να το πω έτσι, γιατί η κατάσταση σήμερα δεν είναι κανονική φυσικά, χρειάζεται να υπάρξει μια αναπτυξιακή ανάσα, η οποία μπορεί να δοθεί μόνο εάν υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Ρευστότητα στην αγορά, ένας τρόπος να υπάρξει είναι μια ρύθμιση. Όχι ψευτορύθμιση που ανακάνουν στα κόκκινα δάνεια στο ιδιωτικό χρέος. Κύριε Καρύδη, για έλατε να δούμε. Η ίδια είναι η ερώτηση. Πρόγραμμα, σχέδιο. Ή είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς το πείτε σχέδιο. Δεν ακούσαμε τίποτα. Μια φιλολογία. Ακούσαμε και στα θέματα που θέσατε, τα οποία είναι τα καυτά θέματα, δεν πήραμε απαντήσεις. Και σας θυμίζω ότι στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των υπευθύνων του κυρίου Σταθάκη, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα ανάπτυξη, του κυρίου Λαφαζάνη, που είναι το μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, μαλώνουν αν το αφορολόγητο θα είναι 200.000 ευρώ ή αν θα είναι 300.000 ευρώ. Πρόσφατα ο κύριος Σταθάκης είχε μια συνέντευξη και έκανε λόγο για 200.000 ευρώ αφορολόγητο, χωρίς να διευκρινίσει που, αν θα είναι στη συνολική περιουσία κάποιου πολίτη ή κάποιου νοικοκυριού. Ή αν θα είναι μόνο στα ακίνητα. Και ήρθαν μύδροι. Πληρώνουμε φόρο με βάση. Όχι, ήρθαν μύδροι από την άλλη μεριά. Αυτό σας λέω ότι εδώ υπάρχει. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει μια λογική που λέει: από τη μία λέω όχι σε όλα, σε ό,τι σχεδιάζει μια κυβέρνηση. Πρέπει να αλλάξει, βέβαια. Και από την άλλη μεριά χαϊδεύει τους πάντες και τα πάντα, υιοθετεί όποια άποψη και αν κατέβει στο τραπέζι, επειδή θεωρεί ότι. Έτσι δημιουργεί ένα εκλογικό σώμα. Λάθος. Αυτό το έκανε το Πασόκ μια ζωή. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχετε μάθει, πρέπει να γίνει. Εγώ δεν σε διαπιστώ. Έχεις δίκιο, αλλά. Δημήτρη, με τρελαίνεις να πούμε. Σου λέω εγώ ότι τα οικονομικά μόνο τον κατώτατο μισθό. Και μου λες σε όλους ναι. Βγήκαμε και να πούμε θα αυξήσουμε και όλα τα θέματα. Μα δεν ισχύει αυτό. Αυτό ακριβώς δεν ισχύει. Το έκανε το Πασόκ αυτό και ήταν ένας από τους λόγους που φτάσαμε και στο γραφείο. Ποιος το λέει αυτό. Του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε ο ΙΓΕΣΕ και είπε θα αυξήσουμε γενικά του μισθού. Δεν μπαίνει μια διαφορετική. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς
μια ποιοτική διαφορά μας. Το σχέδιο, γιατί εγώ θα σας πω για το Πασόκ και την κυβέρνηση. Εμείς αυτό που διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι και η γραμμή της κυβέρνησης, διεκδικούμε πάντα να υπάρχει ένα προοδευτικό πρόσημο στην κυβέρνηση, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει νέο μνημόνιο, δεν πρέπει να υπάρξουν μέτρα, πρέπει το χρέος μας να γίνει βιώσιμο και μπορεί να γίνει βιώσιμο με παραμετρικές αλλαγές, με σε βάθος και χρόνου και αλλαγή των επιτοκίων. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στα θέματα της ανάπτυξης, στις θέσεις εργασίας. 1η Σεπτεμβρίου θα συγκληθεί και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Ο κύριος Βενιζέλος προεκλογικά στις ευρωεκλογές είχε κάνει λόγο μέσα από ένα σχέδιο για 750.000 νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα 5-6 χρόνια σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να δώσουμε βάρος στη ρευστότητα στην αγορά και από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε σε σημαντικά θέματα.